Έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα από την 1η του Μάρτη. Υπάρχει από την άλλη και υπάρχουν οι προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου για τη στήριξη των επιχειρήσεων που περνούν στην Βουλή με κοινοβουλευτική αναφορά προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών από τον βουλευτή Χάρη Μαμουλάκη με τη συνυπογραφή Βαρδάκη και Ιγουμενίδη. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, καλημέρα στις ακρότες και τους ακροατές μας. Όπως αναφέρεται ακριβώς είναι τα πράγματα, μια παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου που έγινε ουσιαστικά κοινοβουλευτική αναφορά, δημοσιοποιήθηκε δηλαδή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια δέσμη προτάσεων στον χυμαζόμενο εμπορικό κόσμο, όχι μόνο της πόλης αλλά όλης της χώρας. Δύσκολες στιγμές. Σας άκουγα προηγουμένως να περιγράφετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό μέτωπο και επιτρέψουμε ένα πολύ σύντομο σχολιασμό επ' αυτού, γιατί απασχόλησε και το Ελληνικό Κοινοβούλιο εχθές. Είχαμε μια ολομέλεια στη Βουλή μόνο για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, που απασχολεί την Ιφίλιο αλλά και εμάς, και οι επιπτώσεις είναι ακόμα δυστυχώς άγνωστες αυτού του τεράστιου. Άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου, όπως λένε. Και όπως συνειδητοποιούμε σιγά σιγά μέρα με τη μέρα που περνάει. Τώρα, αναφορικά με το ζήτημα του εμπορικού κόσμου, λοιπόν, είναι νομίζω πάει για τα αιτήματα. Εδώ και 1,5 χρόνο θα έλεγα, μετά την πανδημία που κυριάρχησε στις ζωές μας και δυστυχώς οι επιπτώσεις και στον εμπορικό κόσμο ήταν έντονες, τα αιτήματα έχουν πλέον είναι διαμορφωμένα και συγκεκριμένα. Ελπίζουμε η πολιτεία, ελπίζουμε η κυβέρνηση να δείξει τη δέουσα προσοχή, γιατί δεν είναι μόνο οι πολύ μεγάλες αλυσίδες που θα πρέπει να δίνει έμφαση και προσοχή, αλλά και οι μικρομεσαίες που είναι η πλειονότητα, που είναι οι πολλές επιχειρήσεις, και οι οποίες αυτές έχουν μπει στο μάτι του κυκλώνα για αυτή την περίοδο, μέσα στην πανδημία και με μια κυβέρνηση η οποία είναι πολιτική της επιλογή ξεκάθαρα να προτεραιοποιήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις αλυσίδες, έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η κύρια κοκαλιά της ελληνικής οικονομίας εδώ και δεκαετίες. Πάντως φαντάζομαι, κύριε Μαμουλάκη, ότι τόσο για τον επιχειρηματικό, τον εμπορικό κόσμο, όσο και για εσάς, ότι αυτές οι προτάσεις που μπορεί πάγιες να είναι και να διαμορφώνουν μια εικόνα αρκετά δύσκολη στην αγορά, κρίση, πανδημία κλπ., ότι τώρα πια θέλουν και μια άλλη επικαιροποίηση, γιατί αυτό το οποίο έχουμε αυτή την ώρα και αυτό ως φαίνεται που θα βιώσουμε από εδώ και κάτω θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί σαφέστατα καταλαβαίνει ο κάθε επιχειρηματίας, καταλαβαίνετε εσείς, καταλαβαίνει ο κάθε καταναλωτής, ο καθένας από εμάς, ότι όλοι μας πια κρατάμε όχι στάση αναμονής, αλλά είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί πάνω, δηλαδή στην Ουκρανία, Ρωσία-Ουκρανία, έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Ακούγατε πριν από λίγο να λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ξέρετε, θα δούμε και η κυβέρνηση σκέφτεται να ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι θέμα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει, αλλά θα έχουμε ανακοινώσεις να μπει πλαφόν στο κέρδος στα καύσιμα. Δεν είναι ωστόσο μόνο τα καύσιμα, γιατί μια σειρά από προϊόντα φαίνεται ότι θα πάρουν τα πάνω τους. Έβλεπα δηλώσεις στελεχών της αγοράς, του παραγωγικού κόσμου, επίσης και στη Νέα Κρήτη και στο neakrite.gr, ότι παιδιά περιμένετε να δείτε τις επόμενες μέρες, μέσα στον επόμενο μήνα, μέχρι το Πάσχα, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ χειρότερα, γιατί θα είναι άλλο το κόστος, θα είναι άλλο το κέρδος, θα είναι άλλη η τιμή του κάθε προϊόντος που θα φτάνει τελικά σε μένα τον καταναλωτή. Και για μένα, κύριε Μαμουλάκη, για να το πω πάρα πολύ απλά, όπως το λέω μέσα στο σπίτι μου σε ένα φίλο μου, το πανίβρακι δεν βγαίνει. Και έτσι εγώ μειώνω τα πάντα, και από τη στιγμή που μειώνω τα πάντα και εσείς ως επιχειρηματίας το κάνω προσωπικό για τις ανάγκες του διαλόγου, θα έχετε εξίσου μεγάλα προβλήματα για την επιβίωσή σας. Άρα όλα αυτά πρέπει να επικυρωποιηθούν εκ νέου. Σωστά, πολύ σωστά. Νέες εποχές, νέα μέτρα. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά βιώνουμε πρωτόγνωρες στιγμές. Όμως, εδώ υπάρχει και ένας αστερίσκος. Κάθε μέρα που περνάει, κύριε Τουλγεράκη, κάθε ώρα που περνάει, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών αυξάνονται, συσσωρεύονται και διογκώνονται σε σημείο τέτοιο που είναι εξαιρετικά αμφίβολα θα μπορούν να ανταποκριθούν μετά από ένα εύλογο διάστημα παρέλευσης ενός ή δύο μηνών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που βιώνουμε με τα νοικοκυριά. Μιλάω κυρίως καταρχάς τώρα για το ενεργειακό κόστος. Πέραν των ανατιμήσεων και το ράλι του πληθωρισμού και το τσουνάμι ακρίβειας. Μόνο και μόνο αν εστιάσουμε την προσοχή μας στα κόστη που έχουν τόσο πολύ αυξηθεί στην ενέργεια, στο ρεύμα κοινώς και στο φυσικό αέριο, αλλά εδώ στην Κρήτη, αν θέλετε, περισσότερο είναι το ενεργειακό, το συμβατικό κόστος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το αμφίβολο, μάλλον αν θέλετε, το ασαφές. Τι θα συμβεί αν δεν στηριχτούν κάποιες επιχειρήσεις τώρα? Είναι εξαιρετικά δύσκολο, πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο, πώς θα αντέξουν, όχι στο τέλος του 22, μέχρι το Πάσχα. Γιατί αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε και εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, συζητώντας με την αγορά, με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με την έντιμη επιχειρηματικότητα, που είναι και αυτό ένα ζητούμενο, ξέρετε, διότι βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει το επιχειρήν ή το στάτους διαφόρων, τόσο διαφοροποιείται και ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές παρακάμπτουν ακόμα και τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς η επικυβέρνηση Μητσοτάκη ακμάζει, με την κακή έννοια του όρου ακμάζει, αυτή η παρεμβατικότητα, μάλλον η έλλειψη παρεμβατικότητας της πολιτείας, όπου μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλες αλυσίδες νομίζω ότι κερδίζουν από την αδιαφορία της κυβέρνησης στο ανταγωνιστικό σκέλος. Και παρεπτόντως αυτό το συζητάμε, αυτό να σας πω ότι με την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, όπου μια παρέμβαση υπάρχει εκεί με τον τρόπο με τον οποίο πολλές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, παραβιάζοντας τα συμφωνηθέντα, αυξάνουν ευθνίδια, ακαριαία και χωρίς τη γνώση των πελατών, των πολιτών, των συμπολιτών μας, τα τιμολόγια ένας φαύλος κύκλος, έτσι. Μιλάτε για μια αγορά η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί με τίποτα. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Σε προϊόντα, υπηρεσίες, παροχές. Γι' αυτό μιλάτε, κύριε Μαμουλάκη. Αλλά μισό λεπτό. Είναι γνώρισμα των καιρών με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή από την πανδημία από τη μία, πόλεμος από την άλλη, και με τρίτο σκέλος, τρίτο πόδι, αυτό που λέμε ότι ξέρεις, βρήκε ο λύκος την ευκαιρία και χαίρεται. Ο κάθε λύκος, τι εννοείτε? Ναι, νομίζω πως ναι. Έτσι όπως το λέτε, που το λέει και απλά ο λαός μας. Διότι οσμίζεται ο λύκος, όπου λύκος ο ισχυρός παίκτης της αγοράς, ότι η κυβέρνηση που θα έπρεπε να θέτει τις νόρμες και τους κανόνες και να επιβλέπει και να τηρεί το πλαίσιο, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα αφήσει την ευκαιρία. Είπα πριν από λίγο ότι προανήγγειλε ο κύριος Γεωργιάδης κάτι, ότι δηλαδή θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες να μπει ένα πλαφόν στο κέρδος σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Εγώ το προέκτηνα λίγο περισσότερο και είπα ότι παραμένει άγνωστος χ προς το παρόν εάν θα μπει στο σύνολο της αγοράς των καυσίμων αυτό το πλαφόν στο κέρδος, αλλά έρχομαι ακόμα να το προεκτείνω περισσότερο ακούγοντάς το, αν αυτό το πλαφόν κέρδους υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να μπει στο κέρδος πολλών υπηρεσιών, προϊόντων κλπ, κύριε Μαμουλάκη, και αν είναι κάτι που ενδεχόμενες εσείς από τη δική σας την πλευρά το έχετε εξετάσει για να ανακουφιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βεβαίως. Άλλωστε, το ζήτημα του πλαφών, να τεθεί πλαφών ειδικά στα καύσιμα, που βλέπαμε ότι το ράλι είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το είχαμε θέσει. Τότε η κυβέρνηση υποτιμούσε το φαινόμενο, θεωρούσε ότι είναι κάτι παροδικό. Θυμάστε τις αλήσεις του μνήμης δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη το Χριστούγεννα, ότι σε μερικές μέρες θα έχει κλείσει τον κύκλο του η πανδημία ακρίβειας και ούτω καθεξής. Αυτή η υποτίμηση από την κυβέρνηση είχε τεράστιο κόστος στους πολίτες. Διότι πλέον, τώρα που συζητάμε, καλό μήνα κιόλας, είμαστε 2 Μαρτίου, έχει ισορρεθεί μεγάλο ποσό σε υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων. Αν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν, λοιπόν, σίγουρα θα είχαμε απομειώσει αυτή την έκθεση, γιατί είναι εκτεθειμένη πλέον οι επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά, διότι οφείλουν σε ρεύμα και σε λοιπές υποχρεώσεις. Το ίδιο θα μπορούσε, ναι, η απάντηση είναι καταφατική, θα μπορούσε να περάσει και σε άλλα προϊόντα, ειδικά θα έλεγα το πλαφοντάρισμα που λένε στην αγορά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κέρδος. Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Εκεί δεν θα μπορούσε άλλωστε να παρέμβει πέραν τούτου, αλλά επί του κέρδους θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει και να οριοθετηθεί ένα σαφέστατο αποκρισταλωμένο πλαφόν. Άρα λοιπόν, ενέργεια,
καύσιμα και βασικά είδη διατροφής, νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν τα βασικά σημεία στα οποία θα, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα θέσει ένα πλαφόν. Το έχουν κάνει άλλες χώρες, εμείς έχουμε ήδη αργήσει και αυτή η καθυστέρηση έχει κοστίσει πάρα πολύ στους πολίτες. Έστω και τώρα νομίζω ότι μπορεί αυτό να προχωρήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.